Θα κάνουμε μία απόπειρα να συνδεθούμε με Τουρκία και με τον κύριο Παναγιώτη Καρίδη, ακαδημαϊκό στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών, ομότιμο καθηγητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πολιτικό μηχανικό και καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών. Θα δούμε αν είναι εφικτό αυτό. Κύριε Καρίδη, μας ακούτε? Κύριε Καρίδη. Ναι, σας ακούω πολύ καλά. Καλημέρα. Πού βρίσκεστε? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Ενδοχώρα. Έχουμε περάσει, έχουμε επισκεφθεί πόλεις και περιοχές στο... Πώς είναι εδώ πέρα, είπαμε... Καχραμάν Μαράν. Τι είναι η εικόνα που αντικρίζεται στο πεδίο των κατασκευών? Το ανθρωπιστικό δράμα το έχουμε καταλάβει όλοι, αλλά στις κατασκευές τι εντοπίζετε? Κοιτάτε, το αποτέλεσμα, να μην το κρίνουμε μόνο από τη βιότητα των κατασκευών. Είναι το αποτέλεσμα συνδυασμός πολλών δυσμενών παραμέτρων. Η πρώτη από αυτή είναι το μεγάλο μέγεθος του σεισμού, που σημαίνει πολύ μεγάλη διάρκεια, δηλαδή η καταπώνηση ήταν πολύ σημαντική και διάρκησε πολύ μεγάλο χρόνο, 1,5 λεπτό ισχυρή δόνηση. Αυτό είναι μία παράμετρος. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι είναι πολύ, λόγω του μεγέθους του σεισμού, πολύ εκτεταμένο το πεδίο. 150 χιλιόμετρα, ας πούμε, είναι πρωτοφανές να έχουμε επικεντρική περιοχή με τόσο μεγάλη έκταση. Το άλλο στοιχείο που για μένα είναι πολύ πολύ σημαντικό είναι το μικρό εστιακό βάθος. Δηλαδή ήταν στην επιφάνεια του εδάφους, πράγμα το οποίο συνδυαζόμενο την επόμενη δυσμενή κατάσταση είναι ότι ήταν το επίκεντρο κάτω από τις κατασκευές, κάτω από τον οικιστικό ιστό. Αυτά λοιπόν όλα, συν οι μη ισχυρές κατασκευές οι οποίες δεν πληρούν τους όρους της αντισεισμικότητας, συν αυτό, συν η ώρα που έγινε ο σεισμός που ο κόσμος δεν μπορούσε να φύγει. Το είπαμε, θα έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεση, γιατί δεν έγιναν. Ναι, έγιναν. Οι καταρρεύσεις των κτηρίων που έγιναν ήταν ακαριές. Δηλαδή να εφαρμόσει, πήγαινε κάτω από, να πρόσεξε, κάτσε εκεί, περίμενε να τελειώσει ο σεισμός και τέτοια. Δεν μπόρεσε να εφαρμόσει τίποτα από όλα αυτά, γιατί η κατάρρευση επήλθε ακαριέως. Γιατί έγινε ακαριέως? Διότι τα τίναξε ο σεισμός, όντας κάτω από τα κτίρια, θα τίναξε τον αέρα, λες, και έχουμε βάλει εκρηκτικά στα θεμέλια. Έχουμε δει όλοι πώς κατεδαφίζουμε μεγάλα κτίρια, βάζοντας εκρηκτικά, προσπαθώντας δηλαδή να, να γίνει η κατάρρευση μέσα στα θεμέλια, μέσα στην κάτωψη του κτιρίου, για να μην σκορπίσει δεξιά-αριστερά και κάνει ζημιές σε γειτονικά. Έτσι λοιπόν, πολυόροφα κτίρια τα κατεδαφίζουμε βάζοντας εκρηκτικά σε κατάλληλες θέσεις. Ακριβώς το ίδιο έγινε και σε συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό ο σεισμός κάτω από τις κατασκευές σας θύμιζε κάπως την περίπτωση του Αρκαλοχωρίου εδώ στην Κρήτη? Κοντά. Πολύ κοντά. Το ίδιο. Παρόμοιο σε άλλη κλίμακα. Βεβαίως σε άλλη κλίμακα, να ξέρουμε και τι λέμε. Κύριε καθηγητά, είδατε και εξόφθαλμα κατασκευαστικά ζητήματα? Πολλά. Αλλά δεν θα έλεγα, όπως το ξανάπαμε, ότι είναι κατεξοχήν υπεύθυνα. Βέβαια, αν είχαμε, αφήστε να συμπληρώσω το εξής για να το ξέρει ο κόσμος, ότι αν είχαμε πραγματικές αντισεισμικές κατασκευές εξ αρχής,
πρώτον. Δεύτερον, τις είχαμε συντηρήσει σωστά. Τρίτον, δεν είχαμε κάνει επεμβάσεις δικές μας όπως μας κατέβει. Να προσθέσουμε ορόφους, να κόψουμε κολόνες, κτίχους κλπ. Μια λοιπόν αντισεισμική κατασκευή σωστή δεν καταραίει και προστατεύει τους ενίκους από το θάνατο. Μπορεί να πάθει ζημιά, μπορεί να υπάρξουν τραυματισμοί, αλλά κατάρρευση όχι. Αυτό είναι η βασική αρχή και ο στόχος της αντισεισμικής κατασκευής, που πολλά κτίρια στην Ελλάδα έχουν αυτή την ιδιότητα, είτε αυτά, και αυτό έχει σημασία, είναι κατασκευασμένα προ του ισχύοντος αντισεισμικού κανονισμού του 1959, και εφόσον υπό τις προϋποθέσεις που δεν έχουμε εμείς ήδη κάνει επεμβάσεις, έτσι, και είναι σωστά φτιαγμένες και συντηρημένες, είτε με τους πιο σύγχρονους κανονισμούς. Κύριε καθηγητά, έχετε μια εξήγηση γιατί βλέπουμε στα πλάνα, εσείς τα βλέπετε ζωντανά, 7-8 οικοδομές η μία σαν, δίπλα στην άλλη να έχουν καταρρεύσει σαν τραπουλόχαρτα και να στέκει δίπλα τους μία άλλη? Και μιλάμε για νέες οικοδομές, νέες οικοδομές. Σύνηθες φαινόμενο, το οποίο το έχω παρατηρήσει σε πολλές περιπτώσεις μετά από σεισμούς. Τι γίνεται, το αποκαλώ αρμονική κατάρρευση. Τι σημαίνει αρμονική κατάρρευση? Αν έχω μια σειρά ομοίων κτίριων, ας πούμε εργατικές κατοικίες ή κατοικίες που τις φτιάχνει μια εργολαβική εταιρεία και φτιάχνει, όπως εδώ πέρα, φτιάχνει 10 κατοικίες, πολύ όροφα κτίρια, το ίδιο ένα δίπλα στο άλλο, 10 ας πούμε. Το 1, το 3, το 5, το 7, το 9 καταραίουν, το 2, 4, 6, 8 μένει όρθιο σχεδόν σαν να μην έχει πάει τίποτα. Αυτό οφείλεται στη συμβολή των διαφόρων σεισμικών κυμάτων. Όταν γίνεται ο σεισμός, αναπτύσσονται διάφορα σεισμικά κύματα, τα οποία δεν είναι του παρόντος. Να εξηγήσουμε. Αλλά συμβάλλοντας, συνδυαζόμενα αυτά τα κύματα, δημιουργούν περιοχές υψηλής δόνησης και περιοχές χαμηλής δόνησης, όπως είναι το κύμα, ας πούμε, της θάλασσας. Κοντά το ένα στο άλλο, όπως είναι το μισό μέτρο μήκος κύματος του σεισμού, της τάξης των 50 έως 100 μέτρων. Το έδαφος... Ανάλογα και με το έδαφος κλπ. Το έδαφος έπαιξε ρόλο για αυτή την καταστροφή? Βεβαίως. Παρατηρήσαμε περιοχές που το έδαφος ήταν... είχε ορισμένες ιδιότητες. Ας πούμε, ήταν πρώην χωράφια με νερό. Ο υδροφόρος θεωρείται πολύ ψηλά, που είχε συμβάλει πολύ σημαντικά στη ζημιά, και άλλες περιοχές με τα ίδια κτίρια, την ίδια απόσταση, με διαφορετικές συνθήκες εδάφους, που το έδαφος έπαιξε ευνοϊκό ρόλο. Άρα το έδαφος σίγουρα παίζει σημαντικό ρόλο. Πιστεύετε ότι αυτός ο σεισμός και αυτή η τραγωδία πρέπει να σημάνει συναγερμό στους ελέγχους στην πατρίδα μας? Λυπάμαι πολύ για αυτό που θα σας πω, αλλά ο συναγερμός έπρεπε να έχει σημάνει δεκαετίες τώρα. Τι τώρα περιμένουμε από αυτό το σεισμό, από αυτή την καταστροφή, για να ξυπνήσουμε? Δεν πρόκειται, αν δεν, ο Έλληνας δεν το έχει μέσα του να κάνει συντήρηση σωστή, να είναι νομοταγής, να προσέχει και να σέβεται τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο κάθε ιδιοκτήτης ξέρει πολύ καλά το κτίριό του, τι έχει κάνει, αν το έχει συντηρήσει, αν το έχει χτίσει σωστά κλπ. Αν λοιπόν δεν γίνει ο σεισμός, το ζει ο ίδιος, σίγουρα θα γίνει ένα σεισμό. Δεν πρόκειται να τον αποφύγουμε το σεισμό στην Ελλάδα. Σίγουρα θα γίνει και θα το πληρώσει σε πολύ χειρότερο βαθμό το παιδί του ή το εγγόνι του. Σαφές. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Σαφές. Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί ξέρω ότι είστε σε κίνηση διαρκώς. Οι εικόνες που βλέπετε είναι άπειρη τραγωδία. Υπάρχει κάτι που σας έχει εντυπωθεί στο ανθρωπιστικό κομμάτι?
να σας πω, κλαθμός και οδυσμός είναι ανίποτη. Δεν είπα, το ξέρουμε αυτό. Εκείνο που ήθελα να πω, που ισχύει και για την Ελλάδα, είναι ότι βλέπω ανθρώπους να προστατεύουν τις περιουσίες τους, γιατί υπάρχει το λεγόμενο πιάτσικο, δριός πεσούσης που λέμε, πας αν ξυλεύεται. Έχω δει με τα μάτια μου συμμορίες να μπαίνουν σε σπίτια και να κλέβουν ό,τι βρουν. Σε σπίτια τα οποία προφανώς είναι εγκατελειμμένα, κανένα δεν μένει μέσα πλέον. Είτε έχουν πάθει μεγάλη ζημιά ή μικρή. Και τι κάνουν οι κακομοίριδες ή οι ιδιοκτήτες? Κάθονται κάτω, κολλητά με το κτίριο, έχουν μαζέψει ξύλα από διάφορες καταρρεύσεις γύρω-γύρω, κάθονται νύχτα-μέρα για να προστατεύσουν την περιουσία τους. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, και το λέω και σε σχέση με εμάς στην Ελλάδα, ώστε όταν γίνει κάποιος σεισμός, είτε έχει πάρει στο κτίριο με ζημιά είτε όχι, πρέπει άμεσα να ενημερωθούμε με το μέγεθος της ζημιά από κάποιον ειδικό φίλο, μηχανικό, ξέρω εγώ, να έρθει γρήγορα να μας πει, και να μην πλησιάζουμε οποιοδήποτε κτίριο, ιδιαίτερα όταν είναι πιο ψηλό και μπορεί να πέσει και μια γλάστρα, μια οχυμαρμάρωση ή οτιδήποτε άλλο. Σωστό. Κύριε Καρίδη, κάτι τελευταίο. Ένας Τούρκος σεισμολόγος σήμερα είπε ότι οι εγκλωβισμένοι μπορεί να είναι και 180.000 στα ερείπια. Ως άνθρωπος που γνωρίζει τα κτίρια και μιλάει για μια καταστροφή 7-8.000 κτιρίων, το βρίσκεται εξωπραγματικό αυτό το νούμερο? Όχι. Φοβάμαι πως είναι αλήθεια. Αλλά αυτό που είδα με τα μάτια μου είναι, θα μπορούσα να πω, αυτό που γίνεται τώρα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Είναι ένα βουνό από μπάζα. Αυτά είναι τα χειρότερα κτίρια, όταν καταραίει και μετατρέπεται σε άμμο και σκόνη, ας πούμε. Που κάπου μπορεί να υπάρχει κάποιος επιζών. Πιστεύω ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν θα έχουν αντέξει. Για να βγάλουμε ένα ύψος, ας πούμε, 5, 6, 7 μέτρα μπάζα, γεμάτο, σε μεγάλη έκταση. Αυτό για να το βγάλουμε με προσοχή, μην και σκοτώσουν κανέναν από κάτω, που είναι δεν αντιμετωπίζεται έτσι τα συνεργεία. Μάλιστα. Καταλάβαμε. Άρα η πρόβλεψη είναι δυσίωνη για όσους είναι καταπλακωμένοι, πέρα από το πόσες μέρες μπορούν να αντέξουν. Έπεσε και η γραμμή, αλλά οι τελευταίες λέξεις, φράσεις του κυρίου Καρίδη ήταν εξίσου αποκαλυπτικές. Επισήμως έχουμε φτάσει 16.300 νεκρούς. Κάποιοι λένε ότι θα φτάσουμε στις 20.000. Φοβούμαι εδώ, με βάση τις παρατηρήσεις που κάνει ένας πολύπειρος στα κατασκευαστικά αντισεισμικά, ο καθηγητής ο κύριος Καρίδης, ότι τον πραγματικό αριθμό των νεκρών, ακόμη και αν έχουν επιβιώσει κάτω από τα χαλάσματα, δεν θα τον μάθουμε ποτέ, και άρα δεν είναι, ως φαίνεται, δυστυχώς, εξωφρενική η άποψη που διατύπωσε επίσημα Τούρκος σεισμολόγος, ότι τελικώς οι εγκλωβισμένοι πρέπει να είναι γύρω σε 180.000, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ας ευχηθούμε να διαψευστεί.